κύριο Μητσοτάκη, για τις περιφερειακές εξελίξεις, τα ελληνοτουρκικά, καθώς και να με ενημερώσει για το πρόσφατο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξέφρασα την ανησυχία μας για την αυξανόμενη ένταση στην περιοχή και κυρίως για τον κίνδυνο μιας νέας εθνικής περιπέτειας τώρα που βγήκαμε από την περιπέτεια της οικονομικής κρίσης. Υπογράμμισα επίσης τον προβληματισμό και την έντονη ανησυχία μας. Και πιστεύω είναι ανησυχία όλου του ελληνικού λαού. Από την εκοφαντική σιωπή που επικράτησε κατά την επίσκεψή του όχι μόνο από τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά από όλη την αμερικανική ηγεσία απέναντι στη πιο σοβαρή κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας των τελευταίων 20 ετών. Στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή είχα τονίσει ότι κανείς δεν πρέπει να μας θεωρεί δεδομένους. Τότε ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει προς υπογράφω αυτή τη φράση. Στην πράξη όμως έκανε το αντίθετο. Δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι προβλέψιμος σύμμαχος, δηλαδή δεδομένος. Έδωσε όσα είχε να δώσει και με το παραπάνω πριν καν ζητήσει όσα δικαιούται να πάρει. Και αυτή είναι μια εσφαλμένη τακτική. Το κρίσιμο ερώτημα που απασχολεί σήμερα κάθε Έλληνα πολίτη, ανεξαρτήτως κομματικής προτίμησης, είναι εάν οι ισχυροί σύμμαχοί μας θα πιέσουν την Τουρκία να μην κλιμακώσει τις προκλήσεις και θα βρεθούν έμπραχτα στο πλευρό μας, στο ενδεχόμενο που η τουρκική πλευρά εντείνει αυτές τις προκλήσεις. Χωρίς ξεκάθαρη διαβεβαίωση σε αυτό το ενδεχόμενο, πιστεύω είναι λάθος να προχωράμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ζήτησα λοιπόν από τον Πρωθυπουργό να αναστείλει την ψήφιση του νομοσχεδίου για την αναβάθμιση της αμυντικής μας συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι ότου εξασφαλιστεί η έμπραχτη στήριξη στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Του δήλωσα επίσης ότι θα στηρίξουμε την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, όπως άλλωστε έχουμε αποδείξει. Περιμένουμε ωστόσο μια σοβαρή τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα της αγοράς των F-35 σε σχέση με το κόστος, καθώς δεν πρέπει να επαναλάβουμε μια αλόγιστη κούρσα εξοπλισμών τώρα που βγήκαμε από την κρίση. Επίσης με ενημέρωσε και για την πρόθεσή του να αλλάξει εκ νέου τον εκλογικό νόμο. Του εξέφρασα την κάθετη διαφωνία μας στην επιστροφή ενός συστήματος ανισοτιμίας της ψήφου. Σε μια περίοδο που απαιτούνται συνεννόηση, σύνθεση απόψεων και προγραμματικές συγκλήσεις, ο ίδιος δυστυχώς επιμένει στην λογική των μονοκομματικών κυβερνήσεων. Αυτών δηλαδή που μας οδήγησαν στην κρίση. Τέλος, ζήτησα από τον κύριο Μητσοτάκη δεδομένων και των συνθήκων που απαιτούν εθνική συνεννόηση να σταματήσει αμέσως τα καλλιστεία επιλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Να επισπευθεί η ανανέωση της θητείας του Προκόπη Παυλόπουλου και αμέσως μετά να συγκληθεί το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών για την χάραξη εθνικής στρατηγικής. Ελπίζω η επιμονή του κύριου Μητσοτάκη σε επιλογές που διχάζουν να μην συνεχιστεί και να προβεί σε επιλογές και πρωτοβουλίες που δεν διχάζουν αλλά ενώνουν στη βάση μιας κοινής εθνικής στρατηγικής, ιδιαίτερα στα εθνικά μας θέματα. Γιατί σκοπός όλων μας πρέπει να είναι να μην οδηγηθεί η χώρα και σε νέα κρίση, εθνική αυτή τη φορά. Κυρίες και